σε ένα πρωινό πάνελ. Μετά από όλα. Πανελατζού. Πανελατζού. Ποτέ στη ζωή. Εγώ θα γίνω παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όμως σπιτική, αθλητική παρουσιάστρια. Η τελευταία πρόταση που σου είχε γίνει ποια ήταν? Αυτό το Asian Express. Α, σου είχαν κάνει πρόταση να πας? Ναι. Με ποιον? Με τον James. Με τον James. Ναι. Και γιατί δεν πήγες? Λόγω επειδή σας έλα μαζί με τον James ή δεν υπάρχει. Αφήνω έτσι εύκολα το Instagram για να πάω σε κάτι που θα μου δίνει πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι μου δίνει το Instagram. Πολύ ειλικρινή. Και να ταλαιπωρούμε κιόλας. Αν γυρίσει και σου πει κάποιος πιτσουστό στους φαν, που μπορεί να σου το έχουν πει, ρε Κική, ξεπουλήθηκες. Θα ξεπουλιόμουν αν έκανα κάτι πάρα πολύ κόντρα από μένα. Δηλαδή. Αν πήγαινα, ας πούμε, σε εκπομπή με τον Λιάγκα, θα είχα ξεπουληθεί. Και δεν θα είχες ξεπουληθεί αν ήσουν με τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί έχω βγει και έχω κάνει τις δηλώσεις μου, ρε παιδί μου, και με τον κάθε Λιάγκα. Δηλαδή κάτι που είναι εντελώς αντίθετο από εμένα ιδεολογικά θα ήταν ξεπούλημα να πάω. Εμένα ξέρεις που θα μου άρεσε πάρα πολύ να σε δω? Πού? Στο ράδιο, γιατί πέρσι είχατε και ένα πολύ καλό podcast που ήταν από τα καλύτερα στη χώρα, ναι, που είσαμε τον Κατινάκη, αλλά τελείωσε πολύ άδοξα. Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία? Εκεί δυστυχώς είχαμε αφεντικό το Θοδωράκη. Ναι, είναι δική του εταιρεία. Τον Σταύρο Θοδωράκη. Ναι, τον Σταύρο Θοδωράκη, που με πλησίασε μόνος του όταν με είδε στη συνέντευξη του Γρηγόρη. Με θυμήθηκε. Μου λέει, έλα εδώ, κάντε podcast, πόσα θέλετε, τόσα θέλουμε. Ωραία. Δεν πήραμε ποτέ τα τόσα, ένα χρόνο. Παίρναμε άσχετο μισθό από αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Και μια μέρα μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει, ή θα μας φέρετε τους χορηγούς σας, γιατί από μένα σταματάτε να πληρώνεστε, έτσι. Και θα παίρνω και τα μισά λεφτά από τους χορηγούς σας. Όχι απλά θα τους φέρετε, θα παίρνω και τα μισά ή φεύγετε. Και του λέμε, φεύγουμε, συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε τους Instagramικούς χορηγούς με σένα και να μην μας πληρώνεις και από πάνω. Και μας είχαν και unfollow, και εμένα και τον Γιάννη τον Κρατινάκη. Σόπα. Εξαιρετικό.